Έλα ρε παιχνίδι, πώς κολλήσαμε στο lockpick τώρα? Γεια σας παιδιά, Στράτος εδώ, και σήμερα όπως βλέπετε θα παίξουμε ακόμα ένα simulator παιχνίδι στο κανάλι μου. Και αυτό γίνεται γιατί το κανάλι μας ειδικεύεται στα simulator παιχνίδια. Οπότε εγώ είμαι εδώ για να τα παίξουμε. Συγκεκριμένα στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε το Thief Simulator. Δηλαδή τι θα παίξουμε? Το Thief Simulator είναι ένας προσομοιωτής κλέφτη. Έχεις ένα χαρακτήρα και προσπαθείς να κάνεις κάποιες αποστολές που σου αναθέτει το αφεντικό σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αφεντικό μας το λένε Vinny. Θα αρχίσουμε από την αρχή. Θα πάμε ένα νέο κόσμο, ένα νέο προφίλ. Θα το ονομάσουμε Unbox Sirius. Είναι μέσα στα γράμματα ακριβώς, δεν πάει παραπάρα. Πατάμε OK, αυτός είναι ο χαρακτήρας μας εδώ που βλέπετε στο loading screen. Και κάποια διάφορα πραγματάκια που πιθανόν να τα έχει κλέψει από διάφορες αποστολές που έχει κάνει, ειδικές. Βλέπαμε κάτι πίνακες, ξέρει, κλέβει πολύτιμα πράγματα, δεν κλέβει ό,τι και ό,τι. Δεν θα θυσιάσουμε και τη ζωή μας για ψηλοπράγματα. Στο loading screen βλέπουμε ένα κλεφτάκο κάτω στη μπάρα να πηγαίνει με ένα σάκο στην πλάτη και ξεκινάμε κάπως έτσι. Στο 109 αυτός είναι ο χαρακτήρας μας. Θα τον ονομάσουμε Μιχάλη και μας παίρνει τηλέφωνο το αφεντικό μας, ο εγκέφαλος, είναι ο Vinny. It's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Λέει, είμαι ο Vinny, πάρε το crowbar και άκουσέ με. Μας ξαναπαίρνει ο Vinny. The Lombardi's paid. Λέει, ο Λομπάριος σου πλήρωσε το λογαριασμό, είναι ένας γενναιόδωρος άντρας. Κάτι μας έλεγε, δεν τα πρόλαβα να τα διαβάσω. Το βάζουμε στο quick slot το crowbar και με το Q βγάζεις γρήγορα τα πράγματα που θες. Προχωράμε, είμαστε εδώ πέρα. Η νύχτα. Βλέπουμε μία γυναίκα εκεί πέρα. Δεν ξέρω, μπορεί να μας βλέπει, μπορεί και όχι. Τώρα πιθανόν δεν μας βλέπει. Όπα, μας κατάλαβε μάλλον γιατί έπαιξε και μουσική. Α, η όρασή σου κοπέλα μου είναι... good. Δεν μας βλέπει. Πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Όπα. Βλέπετε εδώ πέρα έναν ανυποψίαστο θύμα. Κοιτάξτε πως μας κοιτάει. Τώρα πρέπει να τρέξουμε γρήγορα. Μας κατάλαβε λίγο. Έβγαλε ένα θαυμαστικό. Ο Vinny πάλι. Some dope left a flashlight on the ground. Κάποιος ανίκανος άφησε το φακό στο έδαφος. Πάρ' το και λέει και μην σε καταλάβει κανένας και καλέσει την αστυνομία. Έγινε Vinny, τώρα εγώ είμαι επαγγελματίας, δεν είμαστε σαν τους άλλους. Αφήνουν τα πράγματα εδώ πέρα. Σπάσε το παράθυρο και μπες μέσα. Ανοίγουμε το παράθυρο με το έψιλον. Ανοίγουμε το φακό, μας ξαναπαίρνει ο Vinny. Vinny, αυτό λίγο δεν είναι, είναι λίγο άβολο, αγόρι μου. Είμαστε σε ληστεία τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Μπορείς να τα πεις και μετά αυτά, μόλις τελειώσουμε όλα αυτά και πάω στο σπίτι μου. Να είμαι κι εγώ πιο ασφαλές. Κλέψω ότι πολύτιμο υπάρχει. Εδώ δεν μπορείς να ανοίξεις αυτό. Εδώ είναι ένα κρεβάτι. Εδώ μπορούμε να πάρουμε την τσαγέρα. Θα τους πάσω και τα πιάτα. Για να φάνει ότι μπήκαμε. Εδώ έχει 15 δολάρια. Εδώ βλέπω μία κατσαρόλα. Πάμε να δούμε και τι έχει από εδώ. Άλλα 15 δολάρια. Μία παλιά τοστιέρα. Έλα Vinny μου. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Λέει τελείωσε, μπες στο αυτοκίνητο και κρύψε το crowbar, μη σε δει κανένας. Εμείς θα πάρουμε και ένα τηγάνι για τηγανίτες που είναι. Για τηγανίτες, κρέπες, κάτι τέτοιο. Θα βγούμε από αυτό το παράθυρο και θα κρύψουμε το crowbar να μην μαζί κανένας. Εγώ θα κλείσω και το φακό και θα βγω από την πόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και πάμε προς το αυτοκίνητό μας. Εκεί βλέπουμε έναν άντρα, πιθανόν να είναι αυτός που ήταν εκεί πέρα, στο σπίτι. Δεν πιστεύω. Πολύ κίνηση έχει ρε παιδιά. Τώρα φύγουμε από εδώ πέρα να μην μας δουν τα μάτια και κινούμε υποψίες, καταλαβαίνετε. Interact. Έλα, interact. Θέλει λίγο κοίταγμα η μίζα σου. Κάνουμε θόρυβο. Οδήγησε έξω από το location, λέει, για να πας σπίτι και να είσαι ασφαλές. Μας έχει βγάλει κάτι εδώ πέρα.
Μόλις περνάμε εδώ τα όρια που έχει με πράσινο, μας πετάει στο σπίτι απευθείας. Και αυτός είναι ο Μιχάλης μας. Πήραμε και αλφα γιατί ήμασταν εξαιρετικοί στη δουλειά μας, μπορούμε να πούμε. Close. Αυτό είναι το σπίτι μας. Σε ένα γκαράζ μένουμε. Μόνιμοι κάτοικοι. Μας παίρνει τηλέφωνο ο Βίνι πάλι. Καλή δουλειά, λέει. Θα δουλέψει αυτό, λέει. Τράβα κοιμήσου και θα τα πούμε το πρωί. Θα κοιμηθούμε μέχρι τις 11 την άλλη μέρα. Κοιμηθήκαμε. Α, μέχρι το βράδυ κοιμηθήκαμε. Μια μέρα ολόκληρη. Είναι δύσκολη η δουλειά του κλέφτη, ξέρετε. Η δουλειά μας είναι το βράδυ. Λέει, κοίτα το computer, είναι κάποια πράγματα που θέλω να σου πω. Tools for thieves let you buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Το Tool for Thieves είναι ένα site ειδικά για κλέφτες. Έχει φτιαχτεί από κάποιον top στο επάγγελμα και μας βοηθάει να παίρνουμε πράγματα από εκεί πιο φθηνά για να βοηθάμε στη δουλειά το αφεντικό μας. Εδώ πρέπει να αγοράσουμε αυτά εδώ πέρα όλα, τα τέσσερα. Πάμε να πάρουμε μια TV τώρα. Μας είπε πρώτα να πάμε να κλέψουμε μια παλιά τηλεόραση και μετά μας ξαναπαίνει τηλέφωνο και μας λέει να πάμε να πουλήσουμε πρώτα στο pawn shop τα πράγματα που είχαμε κλέψει από το προηγούμενο σπίτι για να έχουμε ελεύθερο το inventory μας και να μην κουβαλάμε πολλά πράγματα πάνω και κινούμε τις υποψίες. Welcome back. Εδώ αυτός είναι γνωστός φιλαράκι εδώ πέρα. Εδώ φέρουμε όλα τα πράγματα. Μια παλιά τσαγέρα 8 δολάρια, μια κατσαρόλα 8 δολάρια, μια παλιά τοστιέρα 3 δολάρια και ένα σόσπαν 8 δολάρια. Σύνολο όλα να βγήκανε 30 ευρώ που δεν βγήκανε. Βίνι, μας ακούνε εδώ. Μας ακούει εδώ το boss. Φέρε μου την τηλεόραση και μην κινήσεις υποψίες μας, λέει ο Βίνι. Βίνι, έχεις έμπιστο άντρα εδώ πέρα, μην... Μη ανησυχούν αυτά. Τώρα μας λέει να πάμε στο 109, Greenview 109 και να πάρουμε την παλιά τηλεόραση και να την πάμε στο Vinny. Το 109, το Greenview είναι εδώ πέρα που μας δείχνει με κίτρινο. Θα σταματήσουμε κάπου εδώ, βλέπουμε έναν άντρα εκεί. Θα σβήσουμε το αμάξι. Κλείσαμε την πόρτα. Και με μπλε αυτό που είναι χαραγμένα είναι... Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα πρέπει να σπάσουμε το φράχτη για να μπούμε μέσα και μετά να σπάσουμε ένα παράθυρο για να μπούμε μέσα. Ανοίγουμε και μπαίνουμε. Ανοίγουμε και το φακό μας. Έλα μπες. Εγώ θα κλέψω και αυτά. Ο Βιν μας είπε να πάρουμε μόνο την τηλεόραση. Αλλά εγώ, επειδή διακινδυνεύω τη ζωή μου, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αφήσω εδώ πέρα τα πράγματα αυτά. Ήρθαμε εδώ. Όπα, βλέπουμε και κάτι δολάρια εδώ πέρα. Πάρε και αυτά. Έχουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα? Δεν έχουμε. Εδώ τίποτα. Στο χρηματοκιβώτιο έχει 15 δολάρια ακόμα. Εδώ βλέπουμε ένα κλειδί. Δεν ξέρω γιατί βοηθάει. Είναι η πόρτα? Μπορεί. Πιθανόν. Ναι. Η πίσω πόρτα. Παίρνουμε και την τηλεόραση. Οπα, βλέπω κάτι λεφτά εδώ πέρα. Άλλα 30. Το βγάλαμε το χατζηλίκι σήμερα. 60 δολάρια έτσι. Μπαμ μπαμ σε 2 λεπτά. Κλείσε το φακό. Άνοιξε την πόρτα. Κρύψε το κρόμπαρ να μην μας δούνε. Και πάρε την τηλεόραση. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά να μας πάρουν χαμπάρι και θα βγούμε από πίσω πάλι για να μην κινήσουμε υποψίες, καταλαβαίνετε. Ελπίζω να μην μαζί, η μουσική έχει ανέβει. Ανοίγουμε το πορπαγκάζ μας και βάζουμε την τηλεόρασή μας μέσα. Ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, το βάζουμε μπροστά. Έλα, interact. Βλέπουμε ένα τύπο ανυποψία στο εκεί πέρα. Μας κατάλαβε, θα τον αφήσουμε να του παραχωρήσουμε την προτεραιότητα. Μια γυναίκα ήτανε. Μην κινήσουμε υποψίες. Και πάμε τώρα, βαδίζουμε προς το σπίτι. Πάμε από εδώ, πιθανόν να είναι από εδώ. Δεν μας δείχνει τώρα. Απλά πρέπει να βγεις έξω τα όρια. Να μην σε δείξει τα... AZ Favorites. Πάμε στο σπίτι. Thief Rating πήραμε S αυτή τη φορά. Δεν ξέρω γιατί. Stealth Bonus είχαμε αρκετό. Οπότε δεν ξέρω γιατί. Το S είναι για καλό. Το S είναι για κακό. Μην ξέρω, τι να σας πω. Έλα Βίνι μου, πες τι είναι. Δεν την πήρα, την πήρα. Πήγαινε στο Black Bay. Το Black Bay είναι κάτι σαν το eBay λογικά, αλλά πουλάς κλεμμένα πράγματα. Τράβα εκεί και πούλησέ. Electronics, old TV. Good work. Να σε καλά Βίνι. Click on the rent a thug tab.
Rent a thug. Now here you can find a little extra work. Εδώ βρίσκεις επιπλέον δουλειάς. Μόνο για σένα. Θα πάρουμε αυτή με το break the dishes, να σπάσουμε τα πιάτα. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Άκουσε με, λέει, πήγαινε στο δρόμο 110 και σπάσε τα πιάτα με το crowbar. Για ποιο λόγο, κάτι δεν θα είχαν πληρώσει τις ζώσεις στον Βίνι, κάτι τέτοιο. Greenview Street θα πάμε και μετά θα πάμε να πουλήσουμε τα πράγματά μας στο... Και τώρα πρέπει να πάμε στο 110, 110 του λέει κάτω στο χάρτη. Είναι μπροστά μας, α, και αριστερά μας. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά, να μην μας κινήσουμε και υποψίες και θα αφήσουμε τα μάξι κάπου εδώ να μην μας καταλάβει κανένας. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά. Ωραία. Τώρα ήρθαμε κι εμείς σε ένα σημείο εδώ πέρα. Crowbar, σπάσε το φράχτη. Και το 110 είναι αυτό ή είμαι σε λάθος σπίτι? Σε λάθος σπίτι είμαι ή δεν είμαι σε λάθος σπίτι? Σε λάθος σπίτι είμαι. Ρε Βίνι, θα κλέψουμε αλλού σπίτι, ρε γάμο το. Πήγαμε στο 109 εμείς, εδώ δεν μπορούμε να ανοίξουμε, οπότε θα σπάσουμε αναγκαστικά ένα παράθυρο. Θα σπάσουμε το από εδώ το πίσω να μην μας καταλάβουνε. Και θα μπούμε πάνω από το τραπέζι. Κλείνουμε ξανά το παράθυρο, κρύβουμε το crowbar και μας λέει ο Βίνι, σπάσε τα πιάτα. Τα σπάσαμε. Λέει, άκουσα πως δεν ξέρεις πως να ανοίγεις σε μια κλειδονιά, λέει. Λέει, τράβα να μάθεις τα βασικά, θα σου μάθω κάποια πράγματα. Κάποια βασικά πράγματα, λέει. Ωραία. Εγώ θα κλέψω και τα πράγματα ό,τι μπορώ εδώ πέρα. Γιατί διακινδυνεύω τη ζωή μου εδώ με το Βίνι. Και δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Να βγάλουμε κι εμείς ένα χατζηλίκι παραπάνω. Ω, 15 δολάρια. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ κάτι παπούτσια, sneaker, αυτά δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Έχουνε αξία. Τουκ τουκ, η μουσική στα ύψη. Εδώ στα ράφια δεν έχει κάτι άλλο, τα κλείνουμε να μην μας καταλάβουνε. Και μια παλιά τοστιέρα. Και ένα τηγάνι. Το inventory μας είναι full. Μας λέει δεν μπορούμε. Και θα βγούμε από την πόρτα. Ωε, έλα να το κλείσουμε, το παράθυρο ήθελα. Close. Και θα βγούμε από εδώ ελπίζοντας να μην μας έχει δει κάποιος. Είναι μια γυναίκα εκεί. Εγώ τώρα δεν βγήκα από το σπίτι, είμαι από εδώ απ' έξω. Το μισό τα μάξι μας έχει μπει μέσα στο φράχτη του γείτονα. Ρίξαμε και μια πινακίδα εδώ. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Εγώ ήρθα κανονικά και έφυγα. Κάναμε τη δουλειά που μας ανέθεσε ο Βίνι να σπάσουμε τα πιάτα εδώ σε ένα σπίτι από ένα ζευγάρι. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν είχαν πληρώσει τη ζώση στο Βίνι όπως σας είχα πει. Οπότε δεν είμαι εγώ εδώ για να κρίνω, είμαι για να εκτελώ εντολές. Χαράζουμε το δρόμο προς το σπίτι μας με μια χαλαρωτική μουσική που ακούει κάθε κλέφτης μετά από τη δουλειά του και πάμε σπίτι. Εκεί ο Βίνι θα μας μάθει να ανοίγουμε κλειδονιές. Θα δείτε τώρα. Πήραμε σε, επειδή του κλέψαμε για τα υπόλοιπα πράγματα, δεν ξέρω. Μας ανέθεσε μόνο αυτό και όχι να κλέψουμε. Και γι' αυτό λογικά μας έβαλε σι. Πολύ πιθανόν. Λένε lockpick. Και να το σοβίνει, μας πήρε τηλέφωνο κανονικά. Τώρα αγόρασε τον εαυτό σου, λέει, στο Tools for Chiefs ένα Diary Simple Lockpick. Το έχει φτιάξει μόνο σου, δεν είναι το κανονικό lockpick, είναι εφεύρεση κάποιου που την πουλάει τώρα. Και την παίρνουμε εμείς σαν χαζί. Ο Βίνι μας ξαναπαίνει τηλέφωνο. Λέει, πριν βάλεις τον εαυτό σου σε μπελάδες, τράβα δοκίμασε σε μια δοκιμαστική lockpick. Να μάθεις πως γίνεται. Μην έχουμε τρεξίματα και... Όπα, move to the left. Μας έσπασε το πρώτο, είδατε. Κάτι ξέρω Βίνι. Μας έσπασε και το άλλο. Και άλλο μας έσπασε. Πώς ανοίγει, τέλος πάντων. Αυτό με το lockpick σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα θα κολλήσουμε στο lockpick, τόση ώρα κάναμε τις αποστολές τόσο γρήγορα. Έλα ρε παιχνίδι, πώς κολλήσαμε στο lockpick τώρα? Παιχνίδι, έχουμε χαλάσει πόσα σιδεράκια εδώ πέρα, μισή ώρα εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε δεν είμαι επαγγελματίας κλέφτης, τόση ώρα εδώ πέρα έχουμε σπαταλήσει τη ζούλα μας. Θα μας κορδεύει και ο Βίνι τώρα, καταλαβαίνετε? Ρε παιχνίδι, βοήθησέ με λίγο ρε. Τα ανοίξαμε. Θαύμα. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job.
Έχουμε και δουλειά στην πραγματικότητα. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με το Βίνι τώρα στο παιχνίδι μας. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Πατήστε το subscribe button, πατήστε και το καμπανάκι, σπάστε το κουμπί του like ή του dislike αν δεν σας αρέσει. Γράψτε και στα σχόλια ένα σχόλιο, τι παιχνίδι θέλετε να παίξω κυρίως στα επόμενά μου βίντεο. Ή άμα σας άρεσε το συγκεκριμένο παιχνίδι και θέλετε να συνεχίσουμε λίγο την ιστορία του κλέφτη, ακούμε μια μουσικούλα πίσω στο background, ωραία, ευχάριστη, να μας φτιάξει τη διάθεση. Όπως και να έχετε, το βίντεο θα το αφήσω εδώ. Εδώ τριγύρω μου θα υπάρχουν διάφορα βίντεο, άμα θέλετε να πατήσετε να τα δείτε. Εδώ κάπου θα είναι το subscribe button να κάνετε μια εγγραφή. Και κάτω στην περιγραφή θα υπάρχουν link για διάφορα social media που θα ανεβάζω διάφορα νέα για το κανάλι μου. Άμα κάτι συμβεί και δεν ανέβει κάποιο βίντεο, να σας πω γιατί δεν ανέβηκε. Οπότε κάντε και ένα follow. Και αυτά από μένα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους!